Υπάρχουν ενέργειες που θα μπορούσαν να στείλουν ένα πιο δυναμικό μήνυμα ή και να ανακόψουν την πορεία του όρου Ρέις, χωρίς απαραίτητα να μπούμε σε αυτό το περίφημο δίλημα που ακούμε, τι θέλετε πόλεμο, στο γνωστό ερώτημα που μας θέτουν. Νομίζω ότι πέρσι τον Οκτώβριο είχαμε κόψει τα καλώδια, το θυμάστε, ότι είχε γίνει μια το 2018 λέτε. Το 2018. Ναι. Δύο χρόνια τον Οκτώβριο του 2018. Η φρεγάτα, δεν θυμάμαι το ακριβώς ποια ήταν. Ο Νικηφόρος Φωκάς, Νικηφόρος Φωκάς ήταν. Ναι, ο Νικηφόρος Φωκάς, μάλιστα. Ο Νικηφόρος Φωκάς έκοψε τα καλώδια και αναγκάστηκε λοιπόν το Ρούτσι Ρέις και αποσύρθηκε από την περιοχή. Υπάρχουν ενέργειες που μπορούσε να κάνει το πολεμικό ναυτικό. Το θέμα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή αυτής της συζήτησής μας, είναι το θέμα της πολιτικής απόφασης. Το πιο σημαντικό όμως θα πρέπει να εξετάσουμε είναι ότι εμείς αφήσαμε τους Τούρκους και τους Αιγαίου. Είναι διαχρονικά, δεν είναι μια ενός χρονού ή δύο της τελευταίας κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης. Εμείς εγκαταλείψαμε τα νησιά μας, εμείς εγκαταλείψαμε το Αιγαίο. Εγώ, κύριε Καβρόμπε, επειδή είσαι παλιός στρατηγικός συντάκτης, θυμούμαι ότι σαν σημειοφόρος την εποχή του 83, 84, 85 δεν βλέπαμε κανένα καράβι μέσα στο Αιγαίο. Τώρα δυστυχώς όμως και καράβια βλέπουμε στο Αιγαίο και παραβιάσεις και παραβάσεις και υπερπτήσεις που είναι το ότι σε αφήνουμε πάλι και αυτές. Υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας που ζητάνε συνεχώς και αφιζητούν και τον αέριο χώρο μας και αφιζητούν και ότι το θέμα του καθεστώς της στρατηγικοποίησης των νησιών μας. Εγκαταλείψαμε, κύριε πολίτη, και το στόλο μας. Έτσι δεν είναι? Εγκαταλείψαμε και το στόλο μας, λέω. Βεβαίως το εγκαταλείψαμε το στόλο μας. Γιατί τώρα ξεκινάμε υποτύπων σούπερ μάρκετ να πάμε να αγοράσουμε, που λέμε, φρεγάτες, μία από τη Γαλλία, μία που. Και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη. Ξεκινήσαμε το θέμα του Πελκάρα, ξεκινήσαμε, πήγαμε στην Κορσική για να υπογράψουμε μια μυρική συμφωνία από την οποία δεν υπογράψαμε. Είχαμε ξεκινήσει από παλιότερα, γιατί θυμόσαστε από την εποχή του 2009 για το θέμα των φρεγατών Φρέμ, που μας είχαν πει οι Γάλλοι να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα της υπεραγωγής με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, το οποίο δεν συμμετείχαμε και τελικά βρεθήκαν οι φρεγάτες στο θέμα της αγοράς στη Αίγυπτος. Μας είχαν πει τότε μάλιστα να μας δώσουν μέχρι που να αντικαταστήσουμε τις φρεγάτες να πάρουμε δύο λαφαγέτ και να συνεχίσουμε να πούμε στο πρόγραμμα. Και ερχόμαστε μετά από πολλά χρόνια να λέμε ότι ίσως είναι καλές και φρεγάτες Φρέμ. Το πρόβλημα δεν είναι να αγοράσουμε υπότιμο σούπερμάρκετ, κύριε Καρνόπλε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να κοιτάξουμε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα εξοπλισμών. Θα πρέπει να μπούμε σε διάφορα κοινά προγράμματα. Δεν είναι λύση, όπως θυμόστε και παλιότερα που πήραμε τα 4 Adams και τα βγάλαμε σε 5 χρόνια αμέσως εκτός, που πληρώσαμε ένα σωρό λεφτά. Μην οδηγούμαστε λοιπόν στη λύση να πάρουμε τις MCC φρεγάτες, τις έλεγα τότε, οι οποίες δεν έχουν ούτε η Σαουδική Αραβία τις θέλει, γιατί δεν έχουν ούτε τα δημοπηδιακά σόναρ, ούτε το ραντάρ επιφανείας και αέρος για να μπορούν να αντιμετωπίζουν στόχους αέρος παραπάνω από τα 110 ναυτικά μίλια. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα τι πρέπει να κάνει το θέμα των εξοπλισμών. Και λέμε βέβαια ότι να αρχίσουμε να δουλεύουμε τα ναυπηγεία. Ποια ναυπηγεία, τα οποία τα καταλήψαμε. Και ο κακός εργατικός συνδικαλισμός έχει καταλήψει τα ναυπηγεία και του Καραμπαγκά και των Ελευσίνας. Για να βγουν τα ναυπηγεία αυτά φτιάχνουν σε δρόμο και να μπορούν να παράγουν, να γίνει γραμμή παραγωγής, χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια. Κύριε πολίτη, επειδή αναφερθήκατε πριν στο ενδεχόμενο να στείλει η Τουρκία κάποιο γεωτρύπανο στην περιοχή που έπλεε το Ρούτς Ρέις, εκεί τι δυνατότητες βλέπετε να υπάρχουν, τι δυνατότητες αντίδραση από την ελληνική πλευρά? Μα βλέπετε ότι ήδη και στην Κύπρο που είχαν στείλει τα γεωτρύπανα και υπάρχει τον Μπάρμπαρο, γιατί το έχουμε ξεχάσει, δεν το λέμε ότι υπάρχει τον Μπάρμπαρο. Έχετε δίκιο. Δεν το αναφέρουμε καθόλου. Λέμε ότι θα πάμε για να επιβάλλουμε κυρώσεις, δεν έχουμε πει για τον Μπάρμπαρο ότι υπάρχει, ούτε τι είχαν κάνει μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και λέμε πάλι να πάμε για να κάνουμε κυρώσεις, χωρίς να πούμε καθόλου και τη συμπεριφορά των Τούρκων σε άλλα τα θέματα, στο μεταναστευτικό, στις δημοκρατικές οργανώσεις. Εμείς οι Τούρκοι θα πρέπει να από τώρα να ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Γιατί δυστυχώς δεν λέμε. Ότι όταν βγαίνουμε και λέμε τη μία μέρα ότι έχουμε κόκκινη γραμμή στα 12, όταν βγαίνουν οι κορυφαίοι υπουργοί και λένε ότι έχουμε κορυφαίοι μετά στα 6, το ξαναδιορθώνουμε και δεν είπαμε ποτέ και πάμε πάλι στα 12, θα πρέπει τελικά να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Έχουμε υφαλοκρηπίδα ελληνική. Θέλουμε να ορίσουμε την ΑΟΣ. Γιατί τελικά μου φαίνεται ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμη και εμείς ακόμη τι θέλουμε. Και το διαπιστώσαμε βέβαια και με την τελευταία συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο. Αφήσαμε ένα κενό σημείο γιατί πιστεύαμε ότι την καλή τη θέληση, την καλή την πίστη θα έρθει και η Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι. Η Τουρκία όμως, όπως βλέπετε, συνεχίζει τις επιθετικές ενέργειες και θέλει να μασίζει το τραπέζι διαπραγματεύσεως σε ένα διάλογο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της. Είδαμε ότι προχθές στην Οργανισμένων Ηνωμένων Αθηνών, ο πόνιμος πρέσβης στον ΟΗΕ, ο Τουρκός, ο κ. Σινίριογλου, απήντησε στην επεισοδία που είχε κάνει ο Δένγιας, ο κ. Δένγιας, για το θέμα των ερευνών, των παράνομων ερευνών μέσα στο Αιγαίο. Και λίγο πολύ, αν θα διαβάσετε μέσα στην επιστολή, θα δείτε ότι
ότι αμφισβητεί και το καζελόιζο, αμφισβητεί ότι υπάρχει ελληνική αόζο, ότι υπάρχει ελληνική αγορά λαοφυπίδα. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Δεν είναι πλέον μόνο οι επιστολές να στέλνουμε. Δεν καταλαβαίνει ο Τούρκος μόνο από το θέμα των διπλωματικού ανταπόκριση και απάντηση. Πρέπει να επιτέλους να επιδείξουμε και κάποια μορφή ισχύω την οποία δεν έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Έτσι πιστεύω.